Στο σημερινό Masterclass μαθαίνουμε όλα τα μυστικά επιτυχίας για να φτιάξουμε τα πιο τραγανά χοιρινά σνίτσελ με κρέμα και μανιτάρια. Μαγειρεύουμε ψητές σαρδέλες με ντομάτα και κουκουνάρι. Φτιάχνουμε πανεύκολα αφράτα λουκουμαδάκια με φρούτα, αλλά και μια διαφορετική παλατοσαλάτα με γαλοπούλα και αυγά. Το πόσο θρεπτικές είναι οι σαρδέλες δεν χρειάζεται να σας το πω, το ξέρετε. Ότι πρέπει να τις έχουμε τακτικά στη διατροφή μας, όπως και όλα τα ψάρια που έχουν ωμέγα 3 λιπαρά, επίσης το ξέρετε. Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε είναι ότι για να γίνουν πολύ νόστιμες και για να τις μαγειρέψουμε σωστά, θα πρέπει να τις ψήσουμε και να τις σερβίρουμε με μια σάλτσα με κάτι που να έχει οξύτητα. Οπότε, πάμε να κάνουμε σαρδέλες στο φούρνο, αρωματικές, υπέροχες, με μια πολύ ωραία συνοδευτική σάλτσα. Σάλτσα τη στιγμή, εύκολη. Σας δίνω εύκολες συνταγές γιατί μου τη ζητάτε και εδώ είμαστε στο Masterclass. Κάνουμε και νόστιμα πιάτα. Και εύκολα για να μην τρώμε ώρες ατελείωτες μέσα στην κουζίνα. Λοιπόν, σαρδέλες φρέσκες, ωραίες, λαχταριστές, τις οποίες έχουμε καθαρίσει. Ουσιαστικά τι κάνουμε, βγάζουμε τα βράχια τους και τα εντόστια τους, τις ξεπλένουμε και είναι έτοιμες για να τις απολαύσουμε. Και εδώ τώρα θέλω ένα ταψί, θα τις πάμε στο φούρνο. Άρα, εδώ θα βάλω αντικολλητικό χαρτί. Και έτσι και θα ψηθούν ωραία και θα μπορέσω να τις μεταφέρω μετά στο πιάτο με ευκολία. Και εδώ τώρα θέλω γάντια μίας χρήσης, νητριλίου, πάντα με ψάρια, με κρέατα, ό,τι και αν δουλέψω μέσα στην κουζίνα με τα χέρια μου, εδώ θέλω τα γάντια. Και πάμε τώρα, βάζουμε τις σαρδέλες με τη σειρά. Με αυτόν τον τρόπο τώρα που θα σας δείξω, έτσι όπως θα τις ψήσουμε στο φούρνο, μπορείτε να τις μαρινάρετε στιγμιά και να τις ψήσετε και στη σχάρα. Θα γίνουν ονειρεμένες. Βέβαια, εγώ θα τις ψήσω στο γκριλ, οπότε είναι περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Θα ξεροψηθούν πολύ γρήγορα. Οι σαρδέλες είναι τόσο τρυφερές, μαγειρεύονται στο λεπτό. Δηλαδή, θα τις βάλω στους 220 βαθμούς για 5 λεπτά και είναι έτοιμες. Είναι από τα εύκολα φαγητά. Οπότε είναι μια ωραία λύση για ένα γρήγορο γεύμα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα, εδώ. Σας είπα ότι θα τις μαρινάρω στιγμιαία, δηλαδή θα ρίξω 2-3 μπαχαρικά για να τους δώσω ωραία γεύση. Εδώ έχω τον αγαπημένο μου συνδυασμό, κύμινο και κόνιδρος, τριμμένα και τα δύο. Ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία στα ψάρια και πάρα πολύ ωραία σε λιπαρά ψάρια. Είτε έχετε σκουμπρί, είτε έχετε σολομό, είτε έχετε εδώ για παράδειγμα τις σαρδέλες, είναι ένας απίθανος αρωματικός συνδυασμός. Ρίχνω λοιπόν λίγο κόλιανδρο τριμμένο. Σκεφτείτε να μαγειρέψετε με μπαχαρικά τα ψάρια και θα δείτε πώς αναβαθμίζεται η γεύση και πώς αλλάζουν τα αρώματα και πόσο ταιριάζουν βασικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά ρίχνω και λίγο κύμινο και λίγη πάπρικα. Εδώ μπορείτε να κάνετε παιχνίδι, εγώ βάζω μια γλυκιά πάπρικα. Αν θέλετε βάλτε και λίγη πικάντικη, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Η επιλογή είναι σε εσάς.